την άνοιξη αν την βρεις τη φτιάχνεις, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, στο καπάκι, σας περιμένουμε, πασχαλινά, κοσμήματα, είδη δώρων. Οι στρίγκλες τα έχουν κατασκευάσει αυτά, είναι χειροποίητα. Είναι χειροποίητα, όλα στο χέρι. Οι τιμές από πού ξεκινούν, μπορεί, έχει οικονομικές λαμπάδες για όλα τα βαλάντια. Έχει οικονομικές λαμπάδες φυσικά για όλα τα βαλάντια. Ξεκινάμε από 3 ευρώ έως 15-20, αναλόγως και τα υλικά που έχουμε φτιάξει. Σας περιμένουμε. Να ρίξετε αρχικά μία ματιά. Ποια χρώματα μπορούμε να πούμε ότι είναι της εποχής και έχετε επιλέξει για το στολισμό σήμερα εδώ? Όλα τα χρώματα. Αγαπάμε γενικώς όλα τα χρώματα. Μας αρέσει η πολυχρωμία. Μέχρι πότε θα είστε εδώ? Θα είμαστε και αύριο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ευχαριστώ. Είμαι η Καμαρίνα Μαργαρίτα. Εγώ είμαι η Μαρία. Ασχολούμαστε και δύο με χειροποίητα πράγματα. Εγώ ασχολούμαι κυρίως με λαμπάδα και κάποιο κόσμημα, έτσι λίγο, όχι αμυγός χειροποίητο. Εγώ αμυγός χειροποίητο κόσμημα, και το λέω και τις πολλές και είμαστε εδώ, εκθέτουμε. Έχετε φτιάξει τα αντικείμενά σας και τα προσφέρετε εδώ στον κόσμο, ενώ όπως και Πάσχα, κάνα δωράκι που έχουμε κάνει κάποιο. Έχουμε μια που να δούνε για όλα τα γούστα φυσικά και εννοείται ότι και για όλες τις τσέπες. Όλα τα κόλλησε δηλαδή. Πολύ καλή. Είχατε και εσείς σήμερα στην έκθεση εδώ των χειροτεχνών. Εσείς να μας πείτε λίγα πράγματα με τι ήδη ακριβώς συμμετέχετε. Γεια σας. Εγώ φέτος πάλι να δείξω για δεύτερη φορά. Έχω κάποια χειροποίητα τραπέζια, ξύλα, κενή, πασχαλινά. Έχω κάποια γούρια χειροποίητα για νεοδέλικα, λαμπάδες, όλα, μία και μία μοναδική κάθε λαμπάδα, το κάθε σχέδιο, σε διάφορα σχέδια, χρωματάκια και υφέστα κεριό. Σήμερα εδώ με τα μέλια μας. Όπως και την προηγούμενη φορά το ίδιο και σήμερα. Αυτά. Είναι να μας δώσει λοιπόν μια γλυκιά νότα με μέλι, μελιστάλακτος ο Κώστας εδώ στην παρέα μας. Τι μέλι? Παραγωγός μελιού. Έχουμε μόνο μέλι πέφτω αυτή τη στιγμή γιατί όλα τα άλλα μας έχουν τελειώσει. Είχαμε παραγωγή έλατο φέτος? Όχι, παραγωγή έλατο όχι. Παρόλο που πήγαμε δεν βγάλαμε. Και μας έχει μείνει το μέλι πέφτω από Τρίπολη και με αυτό προσπαθούμε αυτή τη στιγμή. Θα πάμε για τη νέα παραγωγή βέβαια, άνοιξε έχουμε και ξεκινάμε. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.